Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Μάχημη καρδιά. Συγγνώμη, τι ατακάρα είναι αυτή. Δώσε στον εγωισμό σου τα φιλιά μου. Γιατί δηλαδή, αυτό το κορίτσι τα ξέρει όλα. Δηλαδή τι αδιαφορία είναι αυτή και καλά κάνει. Έτσι. Αλλά έτσι. Καλύτερα να μας τα πει ότι η καρδιά η μας είναι μάχημη, ναι. Και τα φιλιά μου και στον εγωισμό σου. Αν δηλαδή και δεν άντε από εδώ ρε αν παιδί δεν, ναι ρε παιδί μου, αν και δεν ταξίζεις, πάρε τα φιλιά είναι μου υπεράνω. Γιατί είναι πολύ μανότερη. Είναι υπεράνω. Είδες πώς συνδέονται τα πράγματα. Είχαμε μια συζήτηση πριν τέτοια. Ναι. Να τα. Μάχημη για καρδιά να δούμε μας, τώρα λέει, τι θα μας πει όμως και η Εύα Βενετή. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Γεια σου Εύα μας. Τι γίνεται κορίτσι όμορφο. Εμείς ευχαριστούμε. Όπως το είπες, έστω και τηλεφωνικά από το παρόν, δηλαδή, γιατί από κοντά θα τα πούμε σύντομα. Αμέ. Σύντομα, ναι. Έτσι. Τι κάνεις, βασικά όχι, άστο τι κάνεις, αφού μάθουμε για σένα. Δώσε στον εγωισμό σου τα φιλιά μου. Ναι, ναι, δώσε στον εγωισμό σου τα φιλιά μου. Δηλαδή, τι στίχος είναι αυτή, για τα κάρα είναι αυτή. Τι αδιαφορία και τι υπεροψία και όμορφη είναι. Για πες. Είναι Σοφία Παπαβασιλείου. Ναι. Το τραγούδι μου «Μάχημη καρδιά» είναι για έναν έρωτα που μάχεται βασικά πιο πολύ. Έτσι. Αυτό που λέγατε και εσείς πριν, ότι σε μια σχέση πάντα ο ένας από τους δύο αγαπάει περισσότερο. Σίγουρα. Ναι, και ο εγωισμός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του έρωτα. Έτσι δεν είναι. Πάντα. Πάντα. Αυτός είναι που τον καταστρέφει ώρες-ώρες ή τον του δημιουργεί δυσκολίες. Αλλά εγώ θεωρώ ότι κερδίζει τον εγωισμό η αγάπη, γιατί μπροστά σε έναν άνθρωπο που θέλει, ο εγωισμός είναι πάρα πολύ μικρός. Αυτό είναι και το στίγμα του τραγουδιού μας. Είσαι έτσι και στην προσωπική σου ζωή ή με βάση το τραγούδι μόνο? Έτσι είμαι και στην προσωπική μου ζωή. Και η μουσική είναι πολύ, πολύ δυνατή. Ναι. Να πούμε ότι είναι του Θέμη Παναγιωτίδη, να πούμε ότι κυκλοφορεί από την Panic Platinum. Καταρχήν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή μου τη συνεργασία και για τη νέα μου συγγραφική οικογένεια, την Panic Platinum. Είναι μια συνεργασία που περίμενα πολύ καιρό και ευχαριστώ πολύ για όλη την υποστήριξη από τους συνεργάτες μου. Το κομμάτι, όπως είπατε και εσείς, είναι σε στίχους Σοφία Παπαβασιλείου, μουσική Θέμης Παναγιωτίδης. Μεγάλο ευχαριστώ και στους δημιουργούς του κομματιού που τους εμπιστεύομαι και τους θαυμάζω πάρα πολύ. Και στον Λεωνίδα τον Τζίγλο που είναι ο ανασυστρωτής της ομάδας μας και έκανε πολύ καλή δουλειά και με πολύ μεράκι. Πολύ καλά κάνεις, γιατί όταν υπάρχει μια ωραία ομάδα και έχεις ένα αποτέλεσμα κάνει σαν θαύματα. Το μάχη με καρδιά, πρέπει να, να τους αναφέρεις όλους και... Έτσι. Και είσαι ένα κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι, είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Το οποίο όμως ξεκίνησε πολύ νωρίς στον κόσμο της μουσικής, από τα 14 σου. Ναι, από τα 14. Για πες μας λίγο έτσι εκείνα τα χρόνια, για να κάνουμε ένα μικρό flashback. Ένα μικρό flashback. Πάντα τραγουδούσα, δηλαδή πάντα μου άρεσε η μουσική. Καλά, νομίζω και στη Θεσσαλονίκη όλο αυτό κάνετε, παιδί μου. Δηλαδή έχει βγάλει και αν δεν έχει βγάλει αυτή η πόλη. Βγάζει ταλέντα, η αλήθεια είναι. Ταλέντα, μόνο δυνατά ταλέντα. Και έτσι κάπως ξεκίνησα να πηγαίνω σε ένα οδείο. Ο δάσκαλος μουσικής μου με παρότρινε να ξεκινήσω κάποιες συναυλίες μαζί του το καλοκαίρι. Πήγαινα και σχολείο τότε, δεν μπορούσα να δουλέψω το χειμώνα. Το συζήτησα με την οικογένειά μου, όλοι ήταν θετικοί και με στήριζαν, οπότε κάπως έτσι ξεκίνησα. Μάλιστα. Ναι. Και ξεκίνησες ή συνέχισες μάλλον με τον Βασίλη Καρά, να πούμε ότι ήσουν πολύ καιρό στο πλευρό του Βασίλη Καρά. Ήταν από την αρχή η ταυτότητά σου αυτή? Θέλω να πω ότι τραγουδούσες από την αρχή λαϊκά ή το ανακάλυψες μετά ότι η φωνή σου είναι κατεξοχήν λαϊκή και λες θα πάω με αυτό? Πάντα τραγουδούσα λαϊκά. Δηλαδή ας πούμε με την pop και με τα ξένα δεν το είχα πολύ. Μεγάλωσα και με τη γιαγιά μου και με μεγάλωσε με κομμάτια, καταλαβαίνετε, δηλαδή άκουγα Καζατζήτη, άκουγα Χάρη Αλεξίου. Άκουγα τέτοια πράγματα από μικρή. Λαϊκά τραγουδούσα πάντα. Με τον Βασίλη τον Καρά ήμασταν, συνεργαζόμασταν, μάλλον με είχε μαζί του γύρω στα 2 χρόνια. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, οπότε φαντάζομαι και οι εμπειρίες που θα έχεις θα είναι πολύ δυνατές. Πήρες αλλά και οι συμβουλές που θα σου έδωσε θα είναι πολύ σημαντικές για την πορεία σου. Ναι, μου έδωσε κάποιες συμβουλές και τις έχω κρατήσει.
ήταν πολύ ωραία συνεργασία και ελπίζω να έρθουν και επόμενες ακόμα καλύτερες ή ακόμα και το ίδιο. Άστα δηλαδή, τα και οι επόμενες συνεργασίες. Οι επόμενες συνεργασίες έχεις μια ομάδα από πίσω, είσαι στην Panic Platinum, το έχεις στρώσει πολύ καλά. Ο Βασίλης Καράς θέλω να μας πεις τι σου είπε και τι σου έχει μείνει μέχρι τώρα. Αυτό που μου έχει μείνει από το Βασίλη τον Καρά ήταν η τελευταία μέρα συνεργασία μας πιο πολύ. Το τελευταίο μας συνεργασία μια συναυλία που ήμασταν, που μου είχε πει ότι... Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τη λέξη που χρησιμοποιείται, γιατί τα λέει και λίγο, καταλαβαίνετε, έτσι, το πιο μάχικα, ας πούμε. Κάπως μου είπε ότι εσύ είσαι μεγάλο σακάλι. Και είχε και δίκιο. Και είχε και δίκιο. Έτσι, μιας και μετά δεν συνεργάστηκες μόνο με τον Βασίλη Καρά, να πούμε. Έχεις πάει και έχεις συνεργαστεί και με τον Πάνο τον Καλίδη και με τη Στέλλα την Καλή και την Έλλη Κοκκίνου και τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό και τον Κώστα τον Καραφώτη. Έχεις κάνει για την αρχή της καριέρας μια πάρα πολύ καλή αρχή με τις συνεργασίες σου. Ισχύει και νιώθω πολύ τυχερή και πολύ ευγνώμων, πραγματικά. Για πες μας για την Πάτρα τώρα, Εύα. Που τραγουδάς εκεί στα αστέρια, ένα αστέρι στα αστέρια. Είστε δυνατοί εκεί στην Πάτρα, εγώ έχω τον πολύ αγαπημένο μου φίλο εκεί, το Λούκα τον Γιώργα. Κάνετε ένα χαμό στην Πάτρα, ο κόσμος της Πάτρας διασκεδάζει ακόμα. Ισχύει, εντάξει, η Πάτρα είναι και μεγάλη πόλη. Είναι μεγάλη. Δεν θεωρείται δηλαδή επαρχία, όπως το λέμε εμείς. Είμαι 7 μήνες στην Πάτρα, στα Στέρια. Πέρασα μια καταπληκτική σεζόν. Και ωραίο μαγαζί, πολύ ωραίο μαγαζί. Είναι πολύ ωραίο μαγαζί, μεγάλο μαγαζί. Και γενικά ο κόσμος της Πάτρας είναι δύσκολος, δηλαδή για να σε αποδεχτούν και να σε ακολουθήσουν. Δεν είναι εύκολο κοινό. Πρέπει πραγματικά να τους αρέσεις. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εκεί 7 μήνες, 8 σχεδόν και συνεχίζω ακόμα να είμαι εκεί και να περνάμε όλοι καλά στα Στέρια. Σε λίγο καιρό έχουμε δηλαδή ακόμα περίπου ένα μήνα που θα είμαστε στο μαγαζί, κλείνει για το καλοκαίρι. Τώρα ταυτόχρονα μιλάμε στους συνεργάτες μου την εταιρεία μου, την Panic Platinum. Μάλλον θα κάνω εξτρά σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το οποίο θα πάει όλο το καλοκαίρι. Ναι, όλο το καλοκαίρι. Και για το χειμώνα ετοιμάζονται και άλλα έτσι όμορφα πράγματα που δεν μπορώ να αποκαλύψω ακόμα. Αλλά θα είμαστε σε επαφή. Θα είσαι όμως κάπου στην Αθήνα να φανταστούμε ή θα ανέβεις επάνω Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις ακόμα. Συζητιούνται και τα δύο ενδεχόμενα. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω κάτι. Όχι, εντάξει, μην μας πεις, μην μας πεις. Κράτησε το έκπληξη. Θα μας τα πεις από κοντά, δεν πειράζει. Ναι. Γιατί κάτι θα κλείσουμε και στη Λαμία. Θα το έχουμε στα σκαριά. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, για πες μας λίγο έτσι πώς... κάτι, τι θέλω να πω. Για το πρώτο της τραγούδι, όπως ήθελες, η καρδιά μου εχθρός. Για το πρώτο τραγούδι, πώς ένιωσε όταν άκουσες, για παράδειγμα, το πρώτο τραγούδι στα ραδιόφωνα ή όταν το τραγούδισες στην πίστα γενικότερα? Καταρχήν, το κομμάτι είναι της Αγγελικής Μακρινιώτης σε στίχο και σε μουσική του Ιορδάνη Παύλου, που επίσης τους θαυμάζω πάρα πολύ και τους αγαπώ και το ξέρουν και οι δύο. Έχει γίνει 2 χρονών τώρα και αυτό που έχω να πω για το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ότι... ακόμα και τώρα, ας πούμε, που έχουν περάσει 2 χρόνια, το τραγουδάω με την ίδια χαρά, πραγματικά, όπως το τραγουδούσα και την πρώτη μέρα που το πήρα στα χέρια μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν καλλιτέχνη. Δηλαδή, όταν να το λες και να το ξαναλες και να το αισθάνεσαι και να το αγαπάς ακόμα, το πρώτο σου κομμάτι. Πολύ χάρηκα, όπως χαίρομαι και τώρα που ακούω το κομμάτι μου στο ραδιόφωνο. Που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, το «Μάχη με καρδιά». Να φανταστούμε ότι μέσα στο καλοκαιράκι θα ακούσουμε και κάποιο καινούριο ή όχι ακόμα, να τρέξουμε δεν το «Μάχη με καρδιά». Δεν νομίζω μέσα στο καλοκαίρι να βγει καινούριο κομμάτι. Προς το παρόν έχουμε τη «Μάχη με καρδιά». Τώρα ετοιμάζουμε και το βίντεο κλιπ σιγά. Μάλιστα, πού θα γυριστεί?
Που δεν χρειάζεται να μας το πεις. Εντάξει, θα είμαστε στα γυρίσματα. Δεν θα είμαστε εκεί παρέα. Άμα θες να πρωταγωνιστήσουμε κιόλας, Άκης και Βάσια εδώ. Πρωταγωνιστούν στο βίντεο κλιπ. Αυτό είναι καρδιά. Δεν προλαβαίνω να χάσω κιλά για να πρωταγωνιστήσω. Δεν γίνεται. Μας είπε μοντέλα. Μας είπες μοντέλα. Ξαναμπες λίγο να δεις τις φωτογραφίες μας. Ξαναμπες λίγο να δεις πως ήμουν πριν έρθω και τώρα. Είναι το πριν και το μετά. Το πριν και το μετά γνωστής εταιρείας. Όχι, όχι, όχι. Μια χαρά, μια χαρά. Μάλιστα, και για πες μας λίγο, θα ήθελες να κάνεις κάτι λιγότερο ξεσηκωτικό, δηλαδή να είναι και το επόμενο σου τραγούδι μια μπαλάντα ή κάτι πιο, ας το πούμε, κλαμπίστικο που είναι και της μόδας. Ή θέλεις να μείνεις στην λαϊκή φωνή που ξέρεις ότι σου ταιριάζει, ας πούμε. Θα πειραματιζόσουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω ότι θα πειραματιζόμουν πάρα πολύ. Θα ακολουθήσω την ίδια γραμμή που έχω. Τώρα δεν ξέρω αν το επόμενο κομμάτι θα είναι ξεσηκωτικό ή πιο παλαντοειδές, ας πούμε, όπως ήταν το «Η καρδιά μας τρως». Η αλήθεια είναι ότι όντως σε γνωρίσαμε με μία μπαλάντα. Ναι. Και ήρθε το μάχη μη καρδιά και μας ξεσήκωσε έτσι λίγο να το χορέψουμε. Ναι. Να χορέψουμε το χωρισμό και την πίκρα μας, ας πούμε. Όπως λέμε και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό. Ναι, το «Η μάχη μη καρδιά» είναι πιο τεχνικό κομμάτι, είναι ξεσηκωτικό, έχει ένα παλμό, είναι και θα το μιλήσω να πω και λίγο πιο καλοκαιρινό, δηλαδή πάμε τώρα, βαδίζουμε προς το καλοκαίρι. Σίγουρα, θα το ακούσουμε όλο το καλοκαίρι, αυτό είναι 100% σίγουρο. Ναι, πάντως σε αυτή τη γραμμή θα βαδίσουμε. Μάλιστα. Και πολύ καλά θα κάνεις. Και πολύ καλά θα κάνεις, γιατί πρέπει να μας γίνει βίωμα η ατάκα του τραγουδιού. Κόλλησα εσύ με την ατάκα. Μα κόλλησα, χρυσέ μου, τι. Καλά τα λέει η Εύα. Κόλλησα με την ατάκα. Πρέπει να γίνει βίωμα το καλοκαίρι αυτό και μετά να απορρευτούμε το χειμώνα. Να γίνει. Και εμείς κάπου εδώ να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα από κοντά. Εγώ λίγο πριν σε αφήσουμε, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς τον βλέπεις τον χώρο, έτσι όπως τον έχεις δει σαν νέα τραγουδίστρια και σαν νέα μέσα σε αυτό το χώρο. Τον βλέπεις ότι υπάρχει έτσι περιθώριο και χώρος για τα νέα παιδιά ή λίγο γίνονται κάποια πραγματάκια που δεν σε αφήνουν να εξελιχθείς? Κοίταξε, γενικά θεωρώ ότι όπως σε όλες τις δουλειές, όχι μόνο στην δική μου, πρέπει, αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι προσκυλωμένος στο στόχο σου. Έτσι. Και να δουλεύεις σκληρά. Έχω ροσκόπο παρθένο. Τι ζώδιο είσαι? Έχει ροσκόπο παρθένο. Α, εγώ είμαι το αντίθετο. Παρθένος με δίδυμο. Αλήθεια. Είσαι δίδυμος. Ναι, ωραία, έχω οροσκόπο δίδυμο. Γι' αυτό τα βρήκαμε στο τηλέφωνο. Δεν γίνεται. Να το, εντάξει, καταλάβαμε τώρα γιατί συνέβη. Εντάξει. Τι άλλο να σας πω. Ναι, εγώ προσπαθώ να δουλεύω σκληρά, να μην επαναπαύομαι, να είμαι προσιλωμένη στο στόχο μου και ό,τι δυσκολία είναι, με λίγη τύχη την προσπερνάμε και συνεχίζουμε. Σημασία έχει να εξελίσσεστε. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό ο στόχος που λες και γενικότερα να το ακούνε και να πορεύονται και οι υπόλοιποι. Έτσι, ότι χρειάζεται δουλειά για να καταφέρεις το οτιδήποτε. Μπράβο, μπράβο. Και όχι στασιμότητα, πρέπει να έχεις εξέλιξη. Σίγουρα. Και μετά, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Έτσι. Αυτό. Έχει ο Θεός. Λοιπόν, Εύα, είσαι πολύ ενδιαφέρον άτομο. Θα να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Θα τα πούμε και από κοντά, είτε και στη Βάτρα, είτε και εδώ. Είτε αν περνάς προς τη Θεσσαλονίκη, να σταματήσεις, να κάνεις μια στάση εδώ. Κατάλαβες, κάτι θα γίνει. Σίγουρα, σίγουρα, θα με βγάλει ο δρόμος μου. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Εμείς καθημερινά είμαστε εδώ. Όποτε θέλεις, περνάς, πίνουμε καφέ, κάνουμε μαζί εκπομπούλα, ό,τι θέλεις. Εντάξει. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, παιδιά, γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φιλάκια πολλά.